Εδώ είμαστε. Θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή από πού βγήκε το όνομα τη Στήρισα. Τελικά, εκείνο το ίσα που έχει και μάλιστα με δύο σίγμα παντού, ό,τι είτε σε χάρτε το βρήκα, είτε μέσα στο βιβλίο που έγραψε ο Πτωλεμέο και είχε τη συνταγμένη, ή οπουδήποτε του συναντούσα ψάχνοντα αυτή τη λέξη, τελειώνει σε ίσα και είναι ένα πράγμα το οποίο το συναντάμε σε πόλει οι οποίε προέρχονται. από τους πελασγούς. Η Λάρεσα είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα, αν και η Λάρεσα είναι η μόνη περίπτωση που ξεχωρίζει, γιατί γράφεται και με ένα σίγμα και με δύο σίγμα. Είναι γνωστό από του αλλαίου συγγραφεί, αλλά και από του αντίστοιχου των Ρωμαίων. Ε, ε, προκαλεί εντύπωση αυτό και έχουμε δει πολύ κοντά στην περιοχή μα άλλο ένα όνομα, την Άντισα, που είναι πάνω από τη Βεγορίτεδα και βεβαίω δεν ανήκει πια στην περιοχή. Κάποτε ανήκει, νομίζω, στην Εορδέ. Δεν ανήκει, στη, συγγνώμη. Δεν ανήκει στην περιοχή τη Δυτική Μακεδονία, ανήκει το νομό Πέλη. Έχουμε και ένα χάρτη από τη Βηγορίτητα και δείχνουμε εκεί πέρα σε ποιο σημείο είναι η περιοχή τη Άντισα. Ε, το βλέπετε στη Βηγορίτητα στην άκρα από τη μεριά τη Πέλα. Άρνησα. Ε, Εκτό από αυτό ε, υπάρχει η Άργησα. Ε, πάμε στον άλλο χάρτη. Ε, και η Λάρισα. Είναι, ήταν μια πόλη αρ αρκετά κοντά ε, στη Λάρισα αρχαία πόλη, όπω και είναι η Λάρισα. Εδώ το έχουμε με δύο σίγμα, αλλά σα λέω μπορεί να το συναντήσετε και με ένα σίγμα. η καταγωγή επομένω είναι πελασγική. Τι ήταν πελασγική, τα έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Μπορούμε να επαναλάβουμε ορισμένα πράγματα. Είναι ένα πανάρχιο ε, λαό, ο οποίο εμφανίστηκε στην Ελλάδα γύρω στο 3000 π.Χ. και πιστεύουν ότι ε, οι πρωτοέλληνες που έρχονται από αυτού, οι πρώτοι Έλληνε που εμφανίστηκαν ήταν αυτοί, οι έστωσαν τη γλώσσα τους φαίνεται και οι γλωσσολόγοι του ψάχνουν αυτή την υπόθεση και λέγαν ότι κατοικούσαν στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο αλλά αν ψάξει κανείς περισσότερα και αυτά τα πούμε στην εκπομπή όταν μιλούμε για τους Τυρινούς θα δει ότι δεν είναι μόνο από τη Λάρισα αλλά ξεκινούσαν από την περιοχή ουσιαστικό της Δυτικής Μακεδονίας που κάποια στιγμή θεωρούνται και ένα μέρος της Δυτικής Μακεδονίας και αυτή μάλιστα που ήταν στην περιοχή της Ελληνιότητας σαν, σαν Θεσσαλία. Κάποια στιγμή πολύ παλιά και μικρή σχετικό στιγμή. Και βεβαίως από εδώ ξεκίνησαν και πεκτάθηκαν και πήγαν στα νησιά του Αιγαίου ε, Λίμνος κυρίως ε, Σαμοθράκη και Μυτιλίνη, Σάμος αλλά τους βρίσκουμε και αμέσως ακριβώς απέναντι στην περιοχή της Λυκία και εκεί στα Δαρδανέλια, στην περιοχή που ήταν η τρία κάποτε κτλ. Ε, ε, μάλιστα στην περιοχή μας να βγάλουμε μια φωτογραφία που έχουμε ε, ένα, αυτό είναι ένα δαχτυλίδι από εκείνη την εποχή ε, Πάμε στην άλλη φωτογραφία που δείχνει πελασγούς να κινούνται. Αυτή η φωτογραφία, εάν κάποιο θέλει να μπει στο διαδίκτυο και πετάξει τη λέξη πελασγός, γράψει και μπει, βγαίνει αυτή η φωτογραφία. και Μιλάει για τύχη των πελασγών. Και πού βρίσκεται αυτή η φωτογραφία. Στην Πτολεμαϊδα. Στην περιοχή των πύργων. Εκεί μέσα είναι και σαν παράδειγμα περιοχής πελασγών μέσα βλέπουμε στη Wikipedia να βγαίνει αυτή η φωτογραφία. Ε, 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 ε σε πάρα πολλά μέρη. Ήταν άνθρωποι που από ό,τι φαίνεται ταξίδευαν πάρα πολύ. Του πελασμού του συναντώμε και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, ε, στην Ισπανία και στην Αγγλία. Έχουν εντύπωση ότι βεβαίω στην, Ιτα... στην, Ιταλία. Ήταν άνθρωποι που κινιόταν σε μεγάλο μέρο και από αυτού είχαν προέλθει και οι φυλέ Αχαιοί, οι Ιώνε, οι κτλ. που ξεκίνησαν κάποια στιγμή από αυτή την περιοχή προ τα κάτω. Ε, ο Στράβων για παράδειγμα λέει ότι οι δωρή και οι ολείς ήταν πελασγικής καταγωγής δείχνουμε το Στράβωνα ο οποίος ήταν ένας πόντιος γεωγράφος της εποχής 150 μετά τον Χριστόν, αυτή τη στιγμή είναι ένα άγαλμα που το έχουν οι Τούρκοι στην πατρίδα του, στην Αμάσια ε, χωρίς φυσικά να είναι Τούρκος ε, πάμε στην επόμενη φωτογραφία που είναι ο Ηρόδοτος ο οποίος διακρίνει ε, ε δωρεείς και τους χαρακτηρίζει σαν πελασγούς και αυτή η κατάληξη εάν αρχίζουμε και ψάχνουμε έχουμε ένα χάρτη που μπορούμε να το δούμε, να φύγω και εγώ από τη μέση γιατί θα φαίνεται πολύ πιο καθαρά ε, αυτό είναι από τη μεριά της Ελλάδος και βλέπετε αρκετά μέρη εκεί πέρα, πέρα από τη Λάρισα, Άμφισσα που πάμε παρακάτω ε, Πελασγία είναι σε κάποια στιγμή ε, κάτω εκεί κάτω στην, στην Πέλα και, ανα, και απέναντι έχουμε και άλλες περιοχές που καταλήγουν πάλι Πάλι άλλη Λάρισα, η οποία βρίσκεται με κρυσιατικά παράλια, να βγάλουμε γιατί έχουμε ένα άλλο χάρτη που είναι τη Μικρά Ασία και εκεί θα δούμε πολλά ονόματα τα οποία καταλήγουν σε ίσα. Όλα ό,τι αν αρχίσει, αρχίσει κάποιο και ψάχνει την ιστορία του, ιστορία θα δούμε, προέρχονται από του πελασγού. Να σταματήσουμε στη Λάρισα, να πάμε στην άλλη φωτογραφία. Θα επανέλθουμε σε αυτέ τι πόλει. Είναι γνωστή η Λάρισα ότι είναι ένα όνομα που έχει μια προέλευση προελληνική πελασγική. Ε, α, α, έχει στην αρχή το θεωρούσαν ότι ήταν, ε, ότι είναι, ήταν η Ακρόπολη του Άργους ε, και η ιστορία της Λάρισα είναι 4.000 χρόνια. Ε, έχουμε και άλλη Λάρισσα ε, η οποία λέγεται Λάρισσα Κρεμαστή και είναι στην Πελασγία. Έχουμε μια φωτογραφία από το χάρτη εκείνο. Αλλά πρώτα αυτά είναι το σήμα του αλόγου που είχε η Λάρισα τότε, βρήκαμε σελίδα σε, σε, ένα βιβλίο, το οποίο λέει, και θα σας το δείξουμε κάποια στιγμή, που μιλάει ότι το σήμα της περιοχής της Τύρισα ήταν ε, ο Απόλλων και περιοχής, στην ίδια σελίδα, της Λάρισα ήταν το άλογο. Ε, φεύγουμε από εκεί, έχω νομίζω και άλλες φωτογραφίες, είναι τι τις περιοχές αυτές που ήταν η Λάρισα και άλλες περιοχές και κάτω-κάτω θα βγάλουμε ένα χάρτη αμέσως μετά που είναι η Λάρισα τη Πελαγία. Αυτό είναι πάλι ένα θέατρο τη Λαρίσα που δεν έχει πολλά χρόνια που έγιναν σκαφέ και το έχουν δει. Δείχνει πόσο παλιά είναι η Λάρισα και πόσο ανεπτυγμένη ήταν. Ε, η άλλη φωτογραφία, να φύγουμε και από αυτή τη φωτογραφία και είναι αυτή η φωτογραφία που σα λέω, που είναι μια περιοχή, λέγεται Λάρισα Κρυμαστρή, και είναι στο κάστρο τη Πελαγία. Και νομίζω έχουμε και φωτογραφία αυτού του όχι του κάστρου, του χώρου από μακριά φαίνεται. Είναι η αμέσω επόμενη. Ε, και Λάρισα λένε ότι στην πελαγική γλώσσα σημαίνει φρούριο. Και αυτή είναι η Λάρισα κρεμαστή που ήταν φρούριο. Υπάρχει ένα λόφο εκεί. Να δούμε και τις, ε, το ότι ήταν φρούριο ε, ακριβώ από αυτέ τι πέτρε, τι οποίε είναι το χαρακτηριστικό όπου υπάρχουν τείχη με τέτοιε πέτρε μονοκόμωτε, μεγάλε κτλ. Ήταν η δουλειά που κάνανε οι πελασγοί. Και κρατήστε το ότι έκαναν τύχη οι πελασγοί, για να φτάσουμε αργότερα και στο όνομα αυτό τη. Ε, της Τίρισσα. Πάμε σε άλλη μια φωτογραφία να δούμε την περιοχή της Λάρισσας στην περιοχή κοντά στη Σμύρνη, αρχαία πέλη, πόλη. Ε, σήμερα το λένε Μπουροντζούκ, ε, είναι από το 3000 π.Χ. Ε, επέζησε από πολλούς πολέμους κτλ. Πάμε σε μια άλλη πόλη που είναι κάπως κοντά. Ε, αυτό είναι η Άρδασα που τη συναντούμε και σαν Άρδισσα. Αλλά οι Άρδες αυτοί στην περιοχή μας, την ονομασία δεν την πήρε από πελασγούς που ήταν εδώ, αλλά από πρόσφυγε που ήρθαν από τη μεριά της Μικράς Ασίας και είναι κάπου μεταξύ Αργυρούπολης. Έχω μια φωτογραφία, ένα χάρτη, Αργυρούπολη, Τραμπιζόντας και ο Δωριλαίο. Εκεί πέρα ήταν η Άρδασα ή η η και γραφόταν και αυτή με τον ίδιο τρόπο από, το δε, από παλιά κατοικιόταν από Έλληνε, άλλωστε πάντοτε στη Μικρασία Έλληνε υπήρχαν και κάποια στιγμή όταν ήρθαν από εκεί προ τιμή ε, αυτή τη ε, πόλη στην οποία του ανάγκασαν και αφήσαν πίσω, ε, δόσαν το όνομα Άρδασα. Αλλά σα λέω ότι υπάρχει και το α, α, Άρδιζα. Τουλάχιστον αυτό εγώ συνάντησα. Πέρα από αυτό, πρώτη-πρώτη σα έβαλα την άρνησα που είναι στο Δήμο της Βηγορήτηδο. Φεύγουμε από, από, από αυτή τη φωτογραφία. Πάμε στην αμέσω επόμενη. Από μακριά είναι ε, αυτή η πόλη. Ε, έχει και αυτή. Ε, κάποτε το λέγανε Όστροβο. Αυτή ήταν μια ονομασία που δώσανε οι Σκλάβοι. Δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική ονομασία την παλιά. Σαν άρνησα την, ανα, την αναφέρει ο Θοκυδίδης, Μιλάμε για το Θοκυδίδη τον ιστορικό των κλασσικών χρόνων, Κανιά 400-500 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ότι τη συνάντησε. Και και αυτή, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν μια πόλη των πελασγών. Εγώ έχω υπηρετήσει κάποιο διάστημα όταν τελείωνα το Πανεπιστήμιο στη Μιτυλίνη. Εκεί πρωτοάκουσα και τη λέξη Άντισα και έψαξα και βρήκα ότι και αυτή ε, έχει ε, σχέση με του πελασγούς. Πάμε στην άλλη φωτογραφία να δούμε που είναι η Άντισα. Έχει το χάρτη. Ε, σε αυτή την περιοχή ήμουν γεωπόνο το μεάρχης δακοκτονίας, καταπολεμούσαμε τις ελιές, και ήταν μια περιοχή την οποία ήταν κάτω από τη δικιά μου εποπτεία, μιλάμε για τις ελιές, έτσι. Ε, εκεί ήταν αυτή η ήρχη πόλη. Έχουμε κάποιο κομμόπολη, κοντά είναι η Αιρεσσός, την οποία τόσο φήμη υπήρχε για την... μου φεύγει τώρα, σαν φώτη λεσβία. Ε, πάμε να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες. Και από την, αυτά βλέπετε ότι πελαζική, Κα τύχη υπήρχαν και εκεί, πήρε από μια εκκλησία χριστιανική, βλέπετε μπροστά έχουν χρησιμοποιηθεί οι πέτρε ή πολύ πιθανό να είναι οι πέτρε όπω τι άφησαν τότε και ακριβώ στη μέση σε εκείνο το σημείο να πήγαν να έκαναν την εκκλησία. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ε, και είναι τα ερήπια τη αρχαία αντεσας ε, άντεσα. Κάπου χαμηλά, σε άλλο σημείο βρίσκεται η αιρεσό που σα είπα ότι εκεί πέρα ήταν η σαμφό. Ε, κάπου και στην Ινδία υπάρχει μια πόλη άντισα η οποία έγινε από κάποιους απίκους που βρέθηκαν εκεί την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ε, αλλά να δούμε κι άλλες. Πάμε να δούμε την άφησα. Ε, η, αυτό είναι ένα πηγάδι που βρέθηκε εκεί. Φεύγουμε από αυτό να δούμε τους χάρτες καλύτερα. Αυτό είναι στην περιοχή που είναι η Άμφισσα. Είναι η Ιδωρική Πεντάπολη. Ε, οι δωρείς την είχαν δημιουργήσει. Ε, και μάλιστα μία από αυτές τις πέντε πόλεις, τις αρχές, ε, τη λένε Βόιον, γιατί οι δωρείς είχαν ξεκινήσει από το Βόιο και από το Λάρκο, την Πίνδο, από τον Νότιο μήμα, και πήγαν εκεί γύρω στο 1200 π.Χ. σε εκείνη την περιοχή και ε, ονόμασαν την πόλη Βόιον, η οποία είχε μεγαλώσει αρκετά και δεν είναι μόνο αυτή, επειδή αυτή δεν σταματήσε μόνο εκεί, και η βιωτή από δίπλα προέρχεται από το βόλιο και η έβια από απέναντι προέρχεται από το βόλιο και το βόλιο ε, ε, βιέσει κάπως έτσι υπάρχει ένα που υπάρχει στην Πελοπόννησο και αντίστοιχο υπάρχει στην Κρήτη. Μια άφησα λοιπόν και να δούμε και μια φωτογραφία από ένα κάστρο που είναι σε αρκετή καλή κατάσταση μάλλον με αυτούς τους λίθους ε, των πελασγών που κάναν τα πελασγική με τις τεράστιες πέτρες και να πούμε ότι εδώ στην περιοχή της Κοζάνης, παρόλο που είναι ελάχιστα γνωστό, υπάρχουν πάρα πολλά υπολείμματα από κάστρα σε πάρα πολλές περιοχές. Σαράντα, ε, μου έπεσε στα χέρια ένας χάρτης που είχε βάλει σε ένα βιβλίο ο Κώστας Σαμπανόπουλος, ο δάσκαλος, και επειδή δεν φαίνονται καλά τα γράμματα, παίρνω, μεταφέρω σε άλλο χάρτη εγώ για να μπορέσω κάποια να, στιγμή να σα το δείξω. Και να δούμε σε πόσες περιοχές εδώ γύρω στο νομό Κοζάνη υπάρχουν κάστρα. Και κάποια, όπως σας έβαλα το πρώτο, πελασγικό, το οποίο το βάζουν και στις ηλεκτρονικέ συγκυκλοπέδες πια. Ε, θα τα πούμε αργότερα, όταν θα μιλούμε για του τυρινούς και τα, για τους πελασγούς. Ε, στην Καρία, στην Τουρκία πάλι, όχι, ε, υπάρχει μια πόλη που λέγεται Χίδησα, μικρή πόλη ε, και... Αυτό γράφεται πάλι, αυτό ο χάρτης που βγήκε είναι από την Ισπανία όπου έχουν φτάσει οι Πελασγοί και είχαν μια πόλη που λεγόταν Κάρισα και νομίζω ότι έχουμε και ένα νόμισμα. Να πάμε στην άλλη φωτογραφία. Ακριβώς, Κάρισα είναι αυτό το νόμισμα από αυτή την περιοχή και αυτά θα τα μιλήσουμε όταν μιλήσουμε πάλι για τους Τυρινούς πόσο έχουν ξεφύγει και είχαν φύγει από την Τυρινία που ήταν η περιοχή της προεστρικής Δυτικής Μακεδονίας και που, μέχρι που είχαν πάει. Υπάρχει κι άλλη πόλη, η άργησα. όπως υπάρχει, πάμε σε άλλη φωτογραφία, αλλά δεν έχουμε φωτογραφία για αυτή, έχουμε για την Πελασγία. Υπήρχε Άργησα στην πόλη της Μησίας, είναι στο χάρτη που σας είχα δώσει στην αρχή της Μικράς Ασίας, στην Προποτίδα μέσα, και εκεί κοντά είναι η περιοχή της Οκίζικος, κοντά στην Άργησα, που αντίστοιχη Άργησα έχουμε και στην περιοχή, όπως το έδεξα στην αρχή, δίπλα από τη Λάρισα. Νομίζω πια είναι και στο Δήμο της Λα... Λα... του Λαρισαίου αυτή τη στιγμή η Άργησα. Ε, θε... Θεσσαλίες. Ε, αυτά όσο αφορά πόλεις που τελειώνουν σε Ίσα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε εμφιβολία ότι για να είχαν αυτό το όνομα κάπου από εκεί είχαν ρίζα, εξάλλου όλοι οι πελασγοί κάπου εδώ γύρω τριγυρνούσαν και σε αυτό μας δίνει και η βεβαιότητα ότι και ο Πελασγικός Δία, το έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, θα σου πω και σε άλλες, όπου γράφει ο Όμηρο την Ηλιάδα, πουθενά δεν αναφέρει για τη Δοδόνη την, αυτή που ξέρουμε εμεί, Να μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο το έγραψε ο Όμηρο το 800 π.Χ. περίπου, εκεί εκτιμάται. Και υποθέτουν ότι, και πια δεν είναι σε υπόθεση, αλλά υπάρχουν τα ευρήματα του Σλίμαν, ότι η Τρία και ο Τροϊκός Πόλεμος έγινε γύρω στο 1200-1184. Υπάρχουν κάποιοι που τον βάζουν ακόμα πιο πίσω. και επομένως ο Δίος ο Πελασγικός, ήταν στην περιοχή της Περιβίας, ανάμεσα εκεί από τα στενά των Σερβίων, όταν βγούμε στη μεριά της Θεσσαλίας, εκεί η περιοχή, από τη μια είναι τα Καμπούνια και από την άλλη είναι τα Πιέρια, κάπου εκεί ανάμεσα, ε, Βρίσκόταν και βρήκαν και ένα ναό, ο οποίο όμω είχε καταστραφεί το 500 π.Χ., του Δία, και ο, ο βωμό του Δία αυτό βρίσκεται πια στο μουσείο, τελευταία ε, τη Λάρισα. Ε, από εκεί και πέρα. τελειώνουμε με το ίσα και την κατάληξη για την προέλευση των πελασγών, για το οποίο θα μερίσουμε, γιατί μετά του Πελασγούς είναι η Τιρινή. Και όπω έχουμε πει, ο Στέφανο γράφει στο βιβλίο ότι. Την Ελίμια την ίδρυσε ο Έλεμος, που ήταν βασιλεύς των Τυρινών και κατηγούσε στην προϊστορική πόλη Τύρισα. Τύρισα, λοιπόν. Τελικά, ψάχνοντας, πέρα από το Τυρί, για το οποίο θα σας πω αμέσως μετά, γιατί δεν ήταν μόνο οι αρχαιολόγοι που το λένε, αλλά βρήκα και ένα περιηγητή να μιλάει, το Τυρσής σημαίνει τείχος και τείχος σημαίνει πύργος. Από ότι βλέπετε τείχη κάναν και κάστρα, και κατά πάσα πιθανότητα από εκεί προέρχεται. Ε, γι' αυτό μιλάει ε, και έχουμε τυρσίς να βγάλουμε κάποια τύχη. Αυτά τα οποία το βρήκα σε μία φωτογραφία ψάχνοντας την τυρινία της Ιταλίας ή τρουρία που λέγεται και είναι η ετρουρια που λεγεται και ειναι η περιοχη στη Φλωρεντία προς τη Ρώμη και όλη αυτή η περιοχή θεωρείται ότι ήταν απόγονη των τυρινών, πελασγών τυρινών, την έχουν δημιουργήσει. Ε, και βλέπετε, γράφω από κάτω, «Τυρσής ίσον τείχος ίσον πύργος». Ε, δεν ξέρω αν έχω τίποτα άλλο σχετικά με το... Πάμε στην άλλη φωτογραφία λίγο και γυρνάμε Ναι, αυτό θα έρθουμε μετά. Πάμε πίσω στον πύργο. Ε, αυτό το βρίσκουν και οι, οι, οι Θηβαίοι, γι' αυτό είχα την άλλη φωτογραφία. Ας βάλουμε το, την άλλη φωτογραφία. Υπήρχε ένας βασιλιάς που λέγονταν Κάλινδος, και υπάρχει ένα κείμενο, το οποίο λέει ε, ή Καλίνδου Τρισή, Παύλα Καλίνδου, Τρισή δεν λέγει τα Στίβα. Και αυτέ ήταν περιφραγμένε και εκεί είχαν πάει τη Και ο Κάλινδος θεωρείται ο πρώτο κατασκευαστή των τυχών τη Στίβα. Για την Ιταλία, που σα είπα πριν από λίγο, ε, η Ιταλία ονομάζεται του αρχαίου Έλληνε Τυρινού, που είναι ένα εξονύμιο από το Τούσκι, ή «τουρσκοί». Όλες αυτές είναι καταλήξεις που όταν κάποια στιγμή εξελίχθηκε η Τουρσκί. ολες αυτες ειναι έγινε «Τύρισσα», «Τουρσίς», τύρισα τουρσις τύρισα και αυτό το συναντάμε και αλλού. Δεν έχω εδώ φωτογραφία, αλλά το «Ταφ, ΕΡ και ΣΥΓΜΑ» υπήρχαν κάποιοι λαοί της θάλασσας οι οποίοι εμφανίστηκαν όταν ήταν ο Ραμσίο Β' Φαραώ των Αιγυπτίων γύρω στο 1300 και ενδεχόμενα υπήρχε πρόβλημα επιβίωσης εδώ, είχαν μπει στα καράβια και κάναν κάποιου πολέμου. ε, εναντίον των Αιγυπτίων προσπαθώντας να τους αρπάξουν ε, ό,τι είχαν και εκείνοι εκεί κάτω. Και υπάρχουν κάπου ορισμένα ανάγλυφα που και σημαδεύτηκαν και γράφτηκαν για αυτούς που δημιούργησαν τότε προβλήματα στο Ραμσί το δεύτερο. και σε πολλά σημεία υπάρχουν τα τρία γράμματα Ταφ, Ερ, Σίγμα που λένε ότι χαρακτήριζαν τους λαούς της θάλασσας. Και για αυτό το θέμα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όταν πάμε για την τυρινία. Να σταματήσουμε στο θέμα ε, πόλη του τυριού ε, να βγάλουμε μια φωτογραφία να δείξουμε το Μπούκευλ αυτό είναι από την αρχαία Θήβα, εκεί που είναι τα κάστρα, φεύγουμε από εδώ. Και αυτός είναι ο Πουκεβίλ. Πουκεβίλ. Ε, Αυτός πέρασε από την περιοχή στις αρχές του 1800 τόσο, κάπου εκεί πέρα. Ε, και έγραψε σε κάποια σημεία ορισμένα πράγματα και ανάμεσα στα άλλα θεωρούσε καταρχάς ότι τήρισα, ήταν η ήταν ισάτιστα και γράφοντας η ε, τήρησα, ε, 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 οι λέξεις τσαντήρι και Τύρισσα έδωσαν την το, 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 ονομασία της που έχει επικρατήσει σήμερα στη Μακεδονία. Ε, και είχε μια ανάλυση πώς ακριβώς φτάναμε σε αυτή τη λέξη. Ε, θεωρώντας ότι, και σε κάποιο σημείο γράφει, θεωρώντας ότι αυτή την ονομασία την είχε η Σάτιστα, γιατί προηγουμένως ήταν η πόλη του τυριού. Βεβαίω το 1800 τα πέρασε, όπου η κυβερνοποίηση ήταν και φιλέλληνας. Ε, είχε πολύ μεγάλη κτηνοτροφία και πέρα ότι στηριζόταν ε, στο εμπόριο που έκανε με Αυστρία, Ουγγαρία και τα λοιπά μαζί με την τότε Κοζάνη είχε και μεγάλη κτηνοτροφία και κάπου εκεί κρεμάστηκε ο Πίκεβιλ και έδωσε αυτό, αυτή την εξήγηση. Ε, νομίζω ότι έχω και μια φωτογραφία από ένα αρχαίο αγκείο που γίνεται πώ γίνεται το άραμεγμα και τα λοιπά και να σα δείξω και τον κύριο, δεν ξέρω αν έχουμε φωτογραφία, τον αρχαιολόγο τον Χρήστο Χριστοδούλου Παύλο. Είναι αυτό ο κύριο, ο οποίο ε, είναι ένα αρχαιολόγο ε, στην εφορία τη Πέλλα. Και από εκεί είχα πάρει ένα κείμενο δικό του που έλεγε Η πόλη του τυριού. Ε, τήρισε, σημαίνει σημαίνει πόλη του τυριού. Ε, το είχα πει την πρώτη φορά, αλλά αργότερα, όπω σα είπα, δεν σταμάτησα εκεί. Έψαξα λίγο περισσότερα. Ενδεχόμενα ο άνθρωπο να το είχε πει και ε, ότι ψάχνω την πόλη, την πόλη του τυριού ε, σαν εφιολόγημα. Δεν μπορώ να ξέρω. Εκείνο όμω που ξέρω ότι, ότι αυτό ο άνθρωπο πρέπει να ξέρει πάρα πολλά για το θέμα τη τήρησα. Φαίνεται η ανησυχία του, το γεγονό ότι σε δύο περιπτώσει, τόσο στο, στο χώρι, αν δεν κάνω λάθο το όνομα, το Γιάννητσόν, ε, έχει κάνει πολλέ ανασκαφέ, έχει πάρα πολλέ επιτυχίε. Ε, είπε στην αρχή ότι είναι η Πολυτήρησα. Όχι, ε, συνεχεία, αφού διαπίστωσε ότι από πουθενά δεν έβγαινε ότι είναι η Τήρησα, όταν έκανε μια άλλη ανασκαφή σε ένα νεκροτοφείο πάρα πολύ μεγάλο. Ε, Σα έδειξα ορισμένα στοιχεία στην αρχή και σε εκείνο είπε η πόλη στήρισα, και στι δύο φορέ όμω βγήκε και είπε, προ τιμή του βέβαια, ότι από τη στιγμή που εγώ δεν βρίσκω στοιχείο που να αποδεικνύει 100% ότι αυτή η πόλη είναι στήρισα, ε, δεν μπορώ να το να συνεχίσω να το ισχυρίζω. Ε, και ήταν ο άνθρωπο που από εκεί είχα πάρει εγώ τη λέξη του τυριού, που πολλοί μου έλεγαν λίγο παράξενο τυριού. Τελικά ψάχνοντα βρήκαμε και άλλα πράγματα. Uh, τη λέξη Τυρσίνιανς, Τυρσινή, tirsini", που μπορεί η παραφθορά να μας φέρει στην τύρισα, τη συναντούμε, αν ψάξουμε, σαν όνομα των Τυρινών, που όπως έχουμε πει, Τυρσανή, ε, και το συναντάμε και στην... Ε, έχω μια φωτογραφία της, ε, ε, για, σαν Τυρσανή. Αυτή είναι που έγραφε αυτό το κείμενο, ότι η λέξη του τυριού και από εκεί πέρα το είχα πάρει και το είπα. Πάμε παρακάτω, γιατί πρέπει να ψάξουμε συνέχεια, εδώ είναι οι περιοχές στην οποία κινήθηκαν οι Τυρσινοί και αν δείτε τις ονομασίες τους λέει Τουρσανούς, τους λέει Τερσινούς, τους λέει Τυρινούς, ε, Τουρσανόι, έχει διάφορες ονομασίες, του βρίσκουμε ε, και όλες αυτές οι περιοχές στην ε, Μεγάλη Ελλάδα όπως λέγαν, που είναι κάτω από την Ιταλία απέναντι στους Καρχιδονίους, κάπου όπου παντού εκεί πέρα ε, κινιόταν. Ε, και πάμε να φύγουμε από εδώ γιατί και εκεί συναντάτε με διάφορες παραφθορές, τυρινική θάλασσα να έχουμε υπόψη ότι λέγεται πάνω από τη Σικελία. Εδώ είναι και επίσης και από τη μεριά από τη δικιά μου, στη Σικελία, στη γωνία υπάρχει, το έχουμε πει, θα τα πούμε κανονικά όταν μιλήσουμε με τους περιοχή που λέγεται Ελίμια. Ε, φεύγουμε και από αυτή τη φωτογραφία και πάμε ε, στα κάστρα της Τύρινθας, Τύρις, Τύρινθα, Τύρινσα, ότι όταν έγινε τη υπήρχε, θεωρούνται ότι είναι πελαζικά τείχη, αυτή η πόλη στη τήρησα υπάρχει ακόμα ε, ε, κάπου εκεί προς τον Άφλιο κάτω στην, στην Αργολίδα, εκεί μέσα. Ε, έχουμε κάποιες φωτογραφίες από αυτά τα κάστρα πέρα από αυτό, νομίζω είναι και άλλες φωτογραφίες. Αυτά είναι πελαζική κάστρα και μιλάμε για κάποιες χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χριστό, από την εποχή των πελασγών και θεωρείται ότι και ο Πελασγός, ο βασιλιάς, ήταν εκεί και από τους Πελασγούς και, και από το Άργος ήρθαν οι Μακεδόνες και κατήγησαν στην περιοχή της Καστοριάς Νοριστίδα. Ε, τώρα πολλά είναι γραμμένα, τα οποία μπορεί κανείς να τα αφισβητήσει ε, και τα αφισβητούν κάποιοι. Μιλάμε ότι αυτά τα κάστρα είναι μεταξύ φτιαγμένα το 2700 και το 2200. Ε, θεωρείται κυκλόπιο ο κάστρος. Ε, οχυρώθηκε... Ε, κανονικά από το 1600 π.Χ. στο 1000 και ότι ο ιδρυτής αυτός ήταν ο Πρίτος, ο οποίος είχε αυτοξεριστεί στη Λικία. Γεγονός ότι συναντάμε στη Λυκία, είναι απέναντι από τη Λίμνο, στη Σαμοθράκη και αυτή η περιοχή θεωρείται το τέντα των Τυρινών και άλλα πράγματα που θα ψάξουμε για τη Τυρινού θα τα δούμε. Κάποτε ήταν στην Αθήνα Τυρινή, συγκρούσταν εκεί, πήγαν στην περιοχή της Λίμνο. Συνεχώ συναντάμε στα ίδια μέρη να κυκλοφορούν τυρινή πελασγή ή πελασγοτυρινή, όπω λέει ο καθηγητή ε, Ανδριώτης, σε μια ομιλία του στη δεκαετία του 50, μαζί με έναν άλλον, ο οποίο ήταν γλωσσολόγο από την Αυστρία, και είπαν ότι πελασγο οι πελασγοτυρανοί, οι πελασγοί είχαν σαν συνέχεια του πελασγοτυρινού και αυτή η συνέχεια του τυρινού. Και αυτά είπαμε, θα τα πούμε την επόμενη σε άλλη εκπομπή και στον επόμενο γύρο όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε για την τυρινία. Ε, νομίζω ότι έδωσα αρκετέ εξηγήσει. Ελπίζω να πέφτουμε μέσα. Ψάχνουμε, ψάξαμε και θα ξαναψάξουμε πάλι, προσπαθώντα να βρούμε την πιο σωστή ερμηνεία τη λέξη στήριξα. Αυτά για σήμερα. Σα ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.